Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Κύριε Τσαμασλή, καλησπέρα. Κύριε Αγκάλη, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εσείς έχετε προβλήματα με πλημμύρες. Καταρχήν, τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή σας? Έχουν προχωρήσει? Μετά από 3 χρόνια περίπου που έγινε η τελευταία καταστροφή μετά την οροποντή που είχαμε στην περιοχή, ναι, σχεδιάστηκαν κάποια έργα τα οποία είναι απαραίτητα για να αποφύγουμε παρόμοιες τέτοιες περιπτώσεις, γιατί εμείς είχαμε και πνιγμούς, είχαμε και θανάτους στην περιοχή μας. Ναι. Τέλος πάντων, τα έργα τα οποία σχεδιάστηκαν έχουν σαν μελέτη κατατεθεί στην κτηματική υπηρεσία, η οποία εμπλέκεται γιατί ακριβώς φτάνουν αυτά τα έργα στα όρια της θάλασσας. Και δυστυχώς δεν έχουμε πάρει ακόμα την αδειοδότηση προκειμένου να γίνει και η δημοπράτηση των συγκεκριμένων έργων, μια και η χρηματοδότηση υπάρχει. Δηλαδή έχετε τα λεφτά αλλά δεν μπορείτε να προχωρήσετε λόγω της γραφειοκρατίας ουσιαστικά. Μεγάλη, τα έργα αυτά, ό,τι έχει σχέση με τα αντιπλημμυρικά, με τα ρέματα, η ευθύνη είναι εξ ολοκλήρου της περιφέρειας. Ναι, ναι, είναι γνωστό αυτό. Μάλιστα ανέφερα στην αρχή της εκπομπής και τον προγραμματισμό που υπάρχει. Ναι. Και ο προγραμματισμός υπάρχει, υπάρχουν οι μελέτες, υπάρχουν τα χρήματα. Χρειαζόμαστε την έγκριση των μελετών τώρα από τα περιβαλλοντολογικά τους και αυτό από την κτηματική υπηρεσία, και αφού πάρουμε και αυτή την έγκριση, τότε η περιφέρεια είναι έτοιμη να δημοπρατήσει αυτά τα έργα και επιτέλους να δώσουν και μια, θα έλεγα, λύση στο πρόβλημα το οποίο φοβίζει τον κόσμο κάθε φορά που συνεφιάζει και αρχίζει να βρίσκει. Αυτό ακριβώς, χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω, χωρίς να κινδυνολογώ, σαφώς, σαφέστατα. Εάν υπάρχει θέμα, που υπάρχει θέμα, στο δικό σας το Δήμο, στην περιοχή σας, μια βροχή, μια δυνατή βροχή, που είναι φυσικό ακόλουθο και της εποχής μας, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα για θέματα που χρονίζουν, που δεν έχουν λυθεί, που αργούν και που μπλέκονται σε γραφειοκρατικά γρανάζια. Έτσι λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο. Εγώ δεν το δέχομαι βέβαια. Γι' αυτό φτάνω και στα όρια ακόμα και των μηνύσεων εναντίον και υπηρεσιών και προσώπων, φυσικών προσώπων που είναι υπεύθυνοι. Έχετε προχωρήσει σε μηνύσεις? Όχι, αλλά τους το ανακοίνωσα ότι θα το κάνω εάν δεν ολοκληρώσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα την έγκριση των μελετών. Εναντίον ποιον στρέφεστε? Της κτηματικής υπηρεσίας, αλλά συγκεκριμένα τον διευθυντή τους και τον άνθρωπο που χρεώθηκε η μελέτη. Όχι γενικά και αόριστα. Ναι, φυσικά. Γιατί γενικά και αόριστα πάει στις καλένδρες και δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Θα μάθει ο καθένας όταν παίρνει ένα αντικείμενο στα χέρια του να το διεκπεραιώνει. Θετικά ή αρνητικά, εμείς πρέπει να παίρνουμε μια απάντηση. Όπως το ίδιο συμβαίνει όταν οι πολίτες απευθύνονται στο Δήμο. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να μην απαντήσω σε όποιον πολίτη για όποιο αίτημά του, θετικά ή αρνητικά. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Το κρατάτε 2 χρόνια και το λιβανίζετε, δηλαδή πόσο καιρό θέλει αυτή η έγκριση? Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαμασλή. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αγκάλη. Καλή σας συνέχεια. Καλό σας απόγευμα.